Κλείνουμε όμως με θέμα που αφορά σε κάτι τελείως διαφορετικό. Οι μέρες τα εκβοντό στα δύο αωράκια με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και για την Κρήτη είχαμε μεγάλες επιτυχίες και μετάλλια σε επίπεδα βετεράνων. Γι' αυτό το λόγο μίλησαν στην κάμερα της Κρήτη TV αθλητές και αθλήτριες από τους Γεροντής Fighters. Μια συγκλονιστική αγώνες που παίξαμε. Είχαμε λίγες συμμετοχές λόγω κορονοϊού, αλλά ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Για μας τουλάχιστον. Ένα ομαδικό χρυσό στα τουλ, ένα ομαδικό στις μάχες και ένα ατομικό στο ατομικό δικό μου. Είναι μία τέχνη κι αυτή. Είναι πολεμική τέχνη, δεν είναι υποκριτική. Ήταν ένα όνειρο ζωής, εκπληρώθηκε. Ο επόμενος στόχος, πολύ δυνατός, πολύ υψηλός, παγκόσμιο, είναι να προχωρήσουμε. Με δύο χρυσά εδώ στην Κρήτη, στο Παρευρωπαϊκό. Πάρα πολύ ενθουσιασμός, πάρα πολύ τιμητικό να φοράς το εθνόσημο και να το εκπροσωπείς. Δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Θα προχωρήσουμε και σε επόμενες διοργανώσεις και ευχόμαστε να τα πάμε καλά και καλύτερα, αν γίνεται. Τότε το 2016 που το ξεκίνησα, ήμουν και ο μοναδικός βετεράνος από την Κρήτη που είχε πάρει μέρος. Βέβαια, τότε είχαμε πάρει μια 6η-7η θέση, ήταν η πρώτη φορά, δεν είχα την εμπειρία. Μετά συνεχίσαμε και τα υπόλοιπα χρόνια μαζί με τον κύριο Γεροντή. Φέτος πήρα ένα σημαίνιο μετάλλιο στα τουλ, στο τρίτο ντάν και τρίτη θέση στα σύν 80 κιλά στη μάχη. Οι βετεράνοι διακριθήκαν, νομίζω ότι είμαστε ο μοναδικός σύλλογος στην Κρήτη ο οποίος κατάφερε και αποσπάσαμε σχεδόν 11 μετάλλια, μέσα από τα 11 ήταν 4 χρυσά, που αυτό καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει στη γενική κατάταξη η Ομοσπονδία.